Μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, με τις οποίες μια μεγάλη έκταση 345 στρεμάτων εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης Γκούρνων θα περάσει επισήμως πλέον στα χέρια της εταιρείας REDS, η οποία πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, προσφέροντας αντίτιμο 40,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σχετική αποκάλυψη έκανε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Τσέγκος μετά από ενημέρωση που είχε από το ΤΑΙΠΕΔ. Πριν από 10 μέρες είχαμε μία τηλεδιάσκεψη με το ΤΑΙΠΕΔ για κάποιες, αν θέλετε, λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, είμαστε η διαδικασία κατάρτισης των συμβολέων είναι στο τελικό στάδιο. Και έχω την εντύπωση ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι εντός των προσεχών, αν θέλετε, εβδομάδων, για να μην είμαι ακριβέστατος, μέσα στο μήνα, που δεν δηλαδή είναι δουλειά μου, βέβαια, μέσα στο μήνα, εκτιμώ ότι θα γίνει το συμβόλαιο. Την ίδια ώρα, σε θέση μάχης παραμένει ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος διεκδικεί να πάρει στα δικά του χέρια 72 στρέμματα εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης, προκειμένου να φτιάξει αναγκαίες κοινόχρηστες υποδομές. Με το Δήμαρχο να στέλνει νέα επιστολή στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου. Πρακτικά βρίσκονται στη δυτική μεριά της Αμερικάνικης βάσης και νότια του Θαλασσόκοσμου και του Ιθαβίκ. Το όραμά μας είναι το εξής απλό. Αυτά τα ακίνητα να παραχωρηθούν στο Δήμο Χερσονήσου και πλέον να φτιάξουμε κεντροβαρικά την πλατεία μας, ένα πάρκο, μια παιδική χαρά, το Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου, τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, ένα πνευματικό κέντρο, αλλά και να στηρίξουμε και τις υποδομές μας όπως είναι τα σχολεία. Έτοιμα χωρίς απάντηση τα δύο τελευταία χρόνια που έχουμε κάνει, ναι, το 20 και μετά. Οι κλειστές πόρτες της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου για τα 72 στρέμματα στην πρώην βάση Γκούρνων δεν αποτελούν βεβαίως τη μοναδική περίπτωση διαχρονικής αδιαφορίας του κεντρικού κράτους απέναντι σε ανάλογα αιτήματα του Δήμου Χερσονήσου. Χαρακτηριστική περίπτωση η Μαρίνα Φάντασμα στα Μάλια, που έχει μείνει μητελής από το 2000. Χρειάστηκαν και εκεί επίπονες προσπάθειες πολλών ετών για να παραχωρηθεί το 2019 στο Δήμο Χερσονήσου, που όπως γνωστοποίησε ο Γιάννης Τσέγκος, φιλοδοξεί να την ολοκληρώσει, ετοιμάζοντας διαγωνισμό που θα απευθύνεται σε ιδιώτες.